Παιδιά, προσοχή. Περίμενε. Πάμε αέρας πάλι. Πάρτε τα μπόσικα. Πάμε, ένα, πες. Δύο, τρία. Πάμε, 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 πάμε. Ψηλά, ψηλά, δύναμη, όλοι, όλοι, όλοι. Πάμε, πάμε, πάμε. Πιάσ' το όπλο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, γεια σου. Τράβα, τράβα, το έχεις βάλει μέσα, μέσα. Το δεύτερο παλεύουν ακόμη να ανεβάσουν οι καλάζιοι. Εκεί, πιο μέσα, κι άλλο σε σένα. Εκεί. Πάμε, ένα, πάμε τα μπόσικα. Σήκωσε, σήκωσε, παιδιά. Με έκανε να εκνευριστώ το γεγονός ότι η Μαρία Οικονομοπούλου δεν καταλάβαινε αυτό που τους έλεγα. Και νομίζω ότι γενικά σε πολλές δοκιμασίες είναι αυτή που θα μας τραβήξει λίγο πιο πίσω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ακολουθήσει το 100% την ομάδα. Πάμε λίγο πιο πάνω εσύ. Όπα, στοπ. Πάμε όλοι μαζί. Ένα. Μαρία, βάλει λίγο δύναμη. Πάμε Καλλιόπη, πάμε Καλλιόπη. Πάμε, 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 σήκωσε το Καλλιόπη, σήκωσε το, σήκωσε το, σήκωσε το, σήκωσε το. Αφήνουμε. Οι γαλάζοι ανέβασαν και το δεύτερο αντικείμενο. Ελεύθερο. Ξεκινούν το δρόμο για την ανέβρεση του τρίτου. Πάμε, πάμε. Προσέξτε. Μισό λεπτάκι, θέλω ένα σηκώμα και στο. Σήκωσε, σήκωσε Μαρία, σήκωσε Μαρία, σήκωσε Μαρία, σήκωσε. Ρε Μαρία. Γιατί ρε Μαρία, πήγαινε πίσω, δεν βλέπεις φρένια, εσύ πρέπει να καθοδηγεί. Ρε παιδιά. Δύο, ένα, δύο, όπως έκανα πριν εγώ. Αριστερά, ευθεία, ευθεία, πέρνα το. Αριστερά, 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 ευθεία, πέρνα το αυτό. Όπα, όπα, πάμε, πάμε, λίγο, λίγο, ένα, 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 πιάσα, πιάσα. Το αντικείμενο επάνω για τους πράσινους. Ωραία. Βασίλη, ασχολείσαι με τις άλλες, δεν μου μιλάς. Ναι, αφού μου λένε να πω τις άλλες. Φένια, είναι το ποδήλατο. Φύγε ευθεία. Αριστερά, όλα αριστερά. Όλα αριστερά, αριστερά. Γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Έλα πίσω. Η Κυριακή βρίσκει το ζητούμενο, το τρίτο αντικείμενο. Για τους γαλάζιους, το κοφίνι. Δεξιά σου, δεξιά σου. Δεξιά σου, εκεί είναι το ποδήλατο. Μπράβο. Καβάλατο! Είχα τον ήρωό μου, το ποδηλατό μου. Πάμε για ορθοπέταλιες. Συνήθως το δικό μου το αγωνιστικό βέβαια είναι πούπουλο. Το έπαιρνα και το σήκωνα και το ανέβαζα στον ώμο μου. Και πάω να κάνω το ίδιο και με την Ταλίκα. Πού πας, μωρή καημένη. Το πιάνω τέλος πάντων, το σηκώνω, με τη χίλια ζόρια, το πάω εκεί πέρα. Ε, πιάσε το καλάθι με το άλλο χέρι! Ωραία! Πίσω! Πάρτε λίγο τα μπόσικα, πάρτε λίγο τα μπόσικα. Φένια, σήκωσε, Μαρία, σήκωσε. Φένια, σήκωσε, σήκωσε, φένια, σήκωσε. Όπα, όπα. Καλλιόπη, από σένα έφυγε. Δεν μου μιλάει, μιλάει με τις άλλες. Εσύ μιλάς εδώ, Μαρία, εσύ από εκεί. Ακούω μονίμως της Μαρίας το όνομα και ακούω συνέχεια το Βασίλη Αντίνα μου λέει εμένα τι να κάνω, να λέει στη Φένια τι να κάνω. Πίσω, ρε, εκεί, 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 πίσω. Πίσω. Λίγο δεξιά, δύο βήματα δεξιά. Ευθεία τώρα, ευθεία τρέχα, βγήκες, βγήκες, ευθεία, ευθεία, ευθεία. Μαρία και Φένια, τράβα λίγο τα μπόσικα, ένα τάκ. Σήκωσε λίγο αγγίξη. Ωραία. Πάμε τώρα όλοι μαζί, ένα, δύο, ωραία, αργά, ένα. Ωραία, αργά, Φένια, περίμενε, δύο. Περίμενε, Μαρία. Βασίλη, Βασίλη και εσύ δεν σηκώνεις. Περιμένετε, περιμένετε. Πάμε, δυνατά, δυνατά. Ρε παιδιά, αφού λέει μία σιγά και η άλλη ένα. Τι να κάνω, ένας λέμε. Μεσαίο άνοιγμα, παιδιά, είπαμε, γι' αυτό γίνεται. Πάμε, αυτό. Ωραία, ακούστε με λίγο. Έλα, μπροστά σου είναι ακριβώς, μπροστά σου εκεί. Ελένη, Λαρούμα, ακούστε. Σήκωσε το, τέλεια. Δεξιά, βάλτε δεξιά. Ελένη, εκεί, λέει ένα-δύο, εντάξει. Η Λαρού και η Ελένη δεν συνέθηκαν καλά στα σκηνιά, γιατί όταν βλέπεις ότι ένα άτομο δεν έχει καταλάβει μια εικόνα και επαναλαμβάνει ένα λάθος, πρέπει να του πεις ότι ξέρεις κάτι. Τράβα λίγο παραπάνω. Δεν γίνεται να τον αφήνεις το έλεος και να λες ένα-δύο, άντε πάλι έπεσε και... Δεν βλέπω, δεν το κάνω επίτηδες. Μαζί, Μαρία, Φένια, τράβα! Αργά! Όπα, όπα τώρα! Πάμε! Το τελευταίο είναι αυτό. Πρέπει να ανεβάσουν πάνω οι πράσινοι. Ένα, πάμε! Παλεύουν ακόμη με το κοφίνι οι γαλάζιοι. Πάμε, Κυριακή! Ένα! Δύο! Σήκωσε Καλλιόπη, σήκωσε Καλλιόπη! Ένα! Δύο! Σήκωσε Φένια, σήκωσε! Ένα! Δύο, το πιάσα! Τέταρτο αντικείμενο για τους πράσινους. Το πιάσαμε, αφήστε τα! Επάνω το κοφίνι και για τους γαλάζιους. Το πήρε! Ναι ρε, άστο! Πολύ, μη φοβάστε! Το πήρε, το ευθεία, ευθεία, ευθεία! Αριστερά, αριστερά, αριστερά! Αριστερά, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο! Κι άλλο αριστερά! Αριστερά! Αριστερά, ευθεία! Ευθεία, ευθεία, δεξιά, 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 δεξιά! Δεξιά, δεξιά, μπράβο! Κι όλο ευθεία, το ποδήλατο, όλο ευθεία! Αριστερά!
Παρακαλώ, πάμε, πιάσε με! Ευθεία, όχι από εκεί, εκεί να ταξιάρε! Πάμε! Πάμε! Αριστερά! Περίμενε, ρε! Μείνε πίσω μου! Λοξός αριστερά! Λοξός αριστερά! Αριστερά, ρε Καλλιόπη! Οι φωνές του Παύλου μας σε δυσκολεύουν σε όλες τις δοκιμασίες, νομίζω. Όχι μόνο σε αυτή που χρειάζεται κιόλας τη φωνή συγκεκριμένου ανθρώπου. Έτσι όπως το πας! Έτσι! Όχι, ρε! Πάμε! Πάμε! Ευθεία, πάμε! Σ' ακούω πάλι. Φέρνει αριστερά σου! Εκεί, ευθεία, πάμε! Πιάσε στη ευθεία σου! Όχι έτσι, να έχεις μεγάλο όγκο! Δεν σ' ακούω, ρε φίλε μου! Όλας ο Παύλος! Αριστερά! Που σιλώντας περνάνε τα δυο κορίτσια, πολύ κοντά στο δεύτερο πόντο. Πάμε! Έλα! Έλα αριστερά, αριστερά, αριστερά! Εδώ σε μένα, αριστερά, αριστερά! Αριστερά, είσαι στην Ελένη! Είσαι στην Ελένη, αριστερά! Πάμε! Δεξιά! Δεξιά! Πολύ κοντά ταυτόχρονα να κερδίσουν το σημερινό έπαθλο οι πράσινοι. Ένα, δύο! Λαρού! Εκείνη η σημαία μπροστά σας! Πιάστε τη μαζί! 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 Τέλειωσε. Αυτό το σημερινό δεν είναι μόνο θα μας δώσει ενέργεια και γόητρο, να μας βοηθήσει στην συνέχεια της εβδομάδας του Μαραθωνίου και των ανατροπών. Μπράβο, κορίτσια, μπράβο και στους δύο. Εσύ έδινες ανάποδες οδηγίες. Ανάποδα τα ανάποδα. Γύρισα πλάτη μετά και το έκανα. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτό. Έπεφτε από τον Φίλιππο, το είδατε. Εδώ πήραμε λάθος κουτί. Αυτό λέω. Γιατί μου λέει ο Φίλιππος, γιατί μην κατάλαβε κανείς. Ναι, γιατί στην αρχή έφευγε τη Κυριακή και μετά έκανε αυτό. Εγώ τι έλεγα όμως στην Κυριακή. Κυριακή το βρήκε. Εσένα μπορεί να σου πει Λαρού, κάνει πιο δυνατά. Εγώ το έλεγα όταν ήταν πιο κάτω ο Φίλιππος. Έλεγα στο. Όχι, στο πρώτο. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Στο πρώτο. Απαντάω γιατί το κάνει θέμα. Τελικά κατέληξα ότι υπάρχει πρόβλημα αντίληψη. Οπότε, χωρίς αντίληψη δεν πας πουθενά. Δοκιμασία επάθλου, το έπαθλο το είδαμε, το αναλύσαμε και πού θα πάει, στο σπίτι και στην πράσινη ομάδα. Μπράβο. Δημήτρη, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε, ωραία δοκιμασία, χάθηκε λίγο στην επικοινωνία πάλι. Το έχουμε συνηθίσει νομίζω αυτό τελευταία στιγμή, πάντα κάτι να γίνεται να το χάνουμε. Τι να κάνουμε. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Δεν θα φάμε ποτέ ούτε γλυκάκι, ούτε κρεατάκι. Ούτε τίποτα από ό,τι φαίνεται, άμα συνεχίσουμε έτσι. Λαρού. Έχω νεύρα. Ας μείνουμε σε αυτό. Έχω άπειρα νεύρα που χάθηκε η πραλίνα. Πιο πολύ μια απελπισία ότι πάλι δηλαδή ήμαρτον. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Παύλο, τι πήγε καλά. Βγάλαμε σωστά τα ζευγάρια. Νομίζω ότι τα είχαμε δει και από τη δοκιμασία με τη λάσπη που είχαμε. Το ποιος μπορεί να πάει σίγουρα στα τυφλά. Και βάσει αυτού βγάλαμε τα ζευγάρια και μας βγήκε. Υπάρχει το εξής. Η Καλλιόπη νομίζω ότι με κλειστά μάτια πηγαίνει πιο γρήγορα. Ε? Γιατί δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο και μόνο ακούω εκείνη τη στιγμή. Συγκεντρώνομαι απλά στο στόχο εκείνη τη στιγμή και δεν μου τραβάει την προσοχή τίποτα άλλο γύρω μου. Είναι λίγο καινούριο όλο αυτό και για μένα. Μου αρέσει. Γενικά όλα αυτά τα παράξενα όταν έχουμε μου αρέσουν πάρα πολύ. Είχαμε πολύ γρήγορο ρυθμό στην αρχή. Και το είπα κιόλας στο σχολείο ότι και σε μια άλλη δοκιμασία που ήσουν με κλειστά μάτια πάλι πήγαινες γρήγορα. Στους κύβους, στη λάσπη. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλλον μου πάει το σκοτάδι. Τι εννοείς. Δεν ξέρω. Μάλλον μου πάει να κινούμε στα σκοτεινά. Εντάξει, μείνουμε σε αυτό. Είναι καλή με το σκοτάδι, είπε κιόλας ότι της ταιριάζει. Νομίζω ότι έχω αναφέρει κι εγώ ότι υπάρχουν σκοτεινοί άνθρωποι εδώ μέσα, οπότε ισχύει ότι της ταιριάζει πολύ. Μαρία. Ναι, χαίρομαι πολύ που κερδίσαμε. Αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλος δοκιμασίας. Το έπαθλο θα το βρείτε στο σπίτι όταν επιστρέψετε. Με άδεια χέρια δυστυχώς. Θα επιστρέψουν οι γαλάζιοι και το επόμενο μας ραντεβού αύριο για μία ακόμη ομαδική δοκιμασία. Να πάτε να απολαύσετε το έπαθλό σας οι πράσινοι, να πάτε να ξεκουραστείτε οι γαλάζιοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Την αγάπη μου, τα λέμε αύριο. Πάμε να φάμε, έλα. Πάμε να φτιάξω ένα το μείγμα. Να φάμε γλυκάκι. Να σου πω, μπορείς να φτιάξεις σοκολατόπιτα βασικά. Ρε, μου κάνεις τρελή, θα πάω να χαλάσω τώρα. Όχι, δεν έχουμε αυγά που είναι το βασικό στα αυτό. Μπορώ να
βρούμε. Και τώρα πάμε σπίτι να σφάξουμε τη φρατζόλα, να ρίξουμε την πραλίνα μέσα, να γίνει της κολάσεως.